Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή ανταπόκριση. Ευχαριστώ και προσωπικά τον κύριο Ελγενάκη για την ιδιαίτερα τιμητική του πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή τη σειρά ομιλιών. Και ευχαριστώ προκαταβολικά και όλους όσους συνδεθήκατε για την σημερινή ομιλία. Το θέμα της ομιλίας είναι η ανάδειξη της χριστιανικής Ρώμης κατά το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα μετά Χριστό. Και εστιάζω, όπως βλέπετε και τον τροποποιημένο τίτλο στην παρουσίαση, στην περίοδο της επισκοπικής θητείας του Επισκόπου Ρώμης Δαμάζου του Πρώτου, ο οποίος στην ουσία δεσπόζει, θα λέγαμε, στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα και οι δραστηριότητές του υπήρξαν πάρα πολύ κομβικές σε ό,τι αφορά την επαναχάραξη του προφίλ της Ρώμης σαν μια νέα χριστιανική πρωτεύουσα, θα λέγαμε, πέρα από το παγανιστικό της παρελθόν και τη συμβολική σπουδαιότητά της στη Ρωμαϊκή Οικουμένη. Λοιπόν, κατά το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα μετά Χριστό, η πόλη της Ρώμης αποτέλεσε ένα πνευματικό εργαστήρι, από τις ζυμώσεις του οποίου αναδείχθηκε μια νέα χριστιανική ρωμαϊκή ταυτότητα, που θα αποτελούσε πλέον ένα αδιάσπαστο μέρος της ρωμάνικας, της ρωμαϊκότητας, θα λέγαμε. Η παρούσα ομιλία εστιάζει στη θρησκευτική δραστηριότητα του Επισκόπου Ρώμης Δαμάζου του Πρώτου, η οποία σμίλευσε το προφίλ της πόλης σε μια νέα χριστιανική κεφαλή της Οικουμένης, σε μια εποχή που η Ρώμη δεν αποτελούσε πλέον έδρα αυτοκρατόρων. Στις αρχές της υποεξέταση περίοδου, υπήρχαν πολύ λίγα σημάδια χριστιανικής παρουσίας στο αστικό τοπίο. Οι 25 τίτουλοι εντός των τυχών εξυπηρετούσαν θρησκευτικές ανάγκες ενός ποιμνίου περίπου 20.000 πιστών. Τα λίγα χριστιανικά μνημεία βρίσκονταν στην περιφέρεια της πόλης, καταμαρτυρώντας την Κωνσταντίνια παρουσία 1/4 του αιώνα νωρίτερα. Ο Άγιος Πέτρος, στο Λόγο του Βατικανού, και το άλλο μεγάλο αυτοκρατορικό project, ο Άγιος Ιωάννης του Λατερανού, η μόνη εκκλησία που αναγέρθηκε σε παρθένο έδαφος όπου δεν υπήρχε τόπος μαρτυρίου, ήταν χώρος κατάλληλος για τα αρχιτεκτονικά σχέδια του Κωνσταντίνου, καθώς έστεκε πάνω στα ερείπια των στρατώνων του Μαξέντιου. Επιπλέον, η Βασιλική του Αγίου Ιωάννη αποτελούσε την έδρα του Επισκόπου, χτισμένη σε μια από τις πιο γνωστές και πλούσιες περιοχές της πόλης, όχι μακριά από τον Συσσωριανό Ανάκτορο, όπου έμενε η Αυγούστα Ελένη κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Επίσης, υπήρχε το μαυσολείο των μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας. Αυτό της Κωνσταντίνας, για παράδειγμα, αναγέρθηκε κοντά στους τάφους της Αγίας Αγνής και της Ελένης, δίπλα στους τάφους των μαρτύρων Πέτρου και Μαρκελίνου. Σε αντίθεση με την περιφέρεια, δεν υπήρχαν ορατά χριστιανικά μνημεία εντός της πόλης και για έναν επισκέπτη των μέσων του 4ου αιώνα, ο χριστιανισμός θα ήταν εντελώς αόρατος στον δημόσιο χώρο. Ο Κωνσταντίνος δεν έκανε τίποτα για να αφήσει το στίγμα του ή για τη βελτίωση των τοπικών εκκλησιών που βρίσκονταν ανάμεσα σε άλλα ιδιωτικά κτίρια. Ελάχιστα είχαν αλλάξει από τους προηγούμενους αιώνες για τους χριστιανούς της γειτονίας της Ρώμης και η μεταστροφή του Κωνσταντίνου και των φιλόδοξων μνημειακών έργων του τους άφησαν σχεδόν ανέγκυχτους. Οι τίτουλοι ήταν, σε αντίθεση με τις μεταγενέστερες εκκλησίες που συνδέονται σε ένα δίκτυο επισκόπων, εντελώς ανεξάρτητοι, αυτοδιαχειριζόμενοι και αυτάρκεις. Δεν χρωστούσαν τίποτα, θα λέγαμε, στην εξουσία ή στη χρηματοδότηση του επισκόπου και αντίθετα λάμβαναν υποστήριξη από ιδιώτες πάτρονες από τα κατώτερα επίπεδα της αριστοκρατίας. Αυτοί οι νόβοι χόμηνες, που είχαν αναδειχθεί κατά την περίοδο των διοικητικών μεταρρυθμίσεων του Διοκλητιανού και του Κωνσταντίνου, διεκδικούσαν το δικό τους περιορισμένο μερίδιο δημόσιας επιρροής στη σκιά των μεγάλων οικογενειών της Ρώμης. Οι νέοι πλούσιοι γραφειοκράτες ήταν η ενδιάμεση τάξη μεταξύ των ευγενών και της υπόλοιπης κοινωνίας. Ήταν κλαρίσιμοι το ύστερο ρωμαϊκό αντίστοιχο του Noblesse de Robe και έδειχναν ήδη όλα εκείνα τα ζωντανά στοιχεία μιας νέας ανερχόμενης τάξης στις μορφές της ευσέβειας και της δημόσιας υλικής έκφρασης. Σύντομα, οι Ρωμαίοι επίσκοποι θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους έδιδαν το ανθρώπινο και υλικό δυναμικό. Μετά το θάνατο του Ιουλίου του Πρώτου, μία διαμάχη για την επισκοπική διαδοχή θα είχε μακροπρόθεσμες συνέπειες στο πληθυσμό της πόλης, καθώς και στην ιερή της γεωγραφία.
Ο διάδοχός του, ο Λιβέριος, είχε αντιμετωπίσει τη διαμάχη σχετικά με τον Αθανάσιο Αλεξανδρίας και τις παρεμβάσεις του Κωνσταντίνου του Β' στα εκκλησιαστικά θέματα. Οι σύνοδοι της Άρλς 353 και του Μιλάνου 354 απασχόλησαν σε μεγάλο βαθμό τα πρώτα χρόνια της θητείας του και ένα χρόνο αργότερα εξορίστηκε για την άρνησή του να καταδικάσει τον Αθανάσιο. Σύμφωνα με την αφήγηση που μας διασώζει η Κολέξιο Βελάνα, παρά το γεγονός ότι ο πλήρως της Ρώμης δεσμεύτηκε να μην εκλέξει επίσκοπο όσο ο Λιβέριος ήταν ακόμα ζωντανός, ένας αρχιδιάκονος τοποθετήθηκε στο θόκο μετά από πρωτοβουλία της Αυτοκρατορικής Αυλής. Έτσι, η Ρωμαϊκή Εκκλησία, καθώς και ο Πόπουλος Ρωμάνους, διχάστηκαν σε δύο παρατάξεις που ανταγωνίζονταν για τη ροή στο δημόσιο χώρο και στους συμβολικούς τόπους της Εκκλησίας εντός και εκτός των τυχών της πόλης. Ο αντίπολος επίσκοπος, Φίληξ ο Δεύτερος, παρέμενε, θα λέγαμε, μη δημοφιλής σε μια μεγάλη μερίδα του ποιμνίου, καθώς και της αριστοκρατίας της Ρώμης, η οποία έμεινε ενοχλημένη από αυτή την αυτοκρατορική επιβολή. Κατά τη σύντομη επίσκεψή του στη Ρώμη, το 357, ο Κωνσταντίος ο Δεύτερος προσεγγίστηκε από κάποιες ματρόνες της Ρωμαϊκής Αριστοκρατίας με το αίτημα της επιστροφής του Λιβέριου, πράγμα στο οποίο ο αυτοκράτορας συμφώνησε, αφού ο Λιβέριος δήλωσε σύμφωνος με τη χριστολογική ατζέντα του Συνόδου του Συρμίου το 358. Ο Λιβέριος ήταν πολύ προσεκτικός κατά την επιστροφή του. Απέφυγε να εισέλθει στην πόλη όπου βρισκόταν ο Φίλικας, προκειμένου να αποφύγει τυχόν ανοιχτές συγκρούσεις. Ανταυτού, εγκαταστάθηκε στο κημητήριο της Αγίας Αγνής, όπου βρισκόταν το σώμα της Κωνσταντίνας ήδη από το 354, όντας σίγουρος για τη δημοφιλία του. Λίγο αργότερα, ο αντίπαλος επίσκοπος εκδιώχθηκε από την πόλη Ασενάτου Βελπόπουλο και στο εξής θα εγκαταβιούσε σε μια έπαυλη επί της Via Portuensis. Η επικυριαρχία επί των συμβολικά ιερών τόπων στο δημόσιο χώρο από τους δύο αντιπάλους είχε αρχίσει να αποκρισταλώνεται. Οι παρτιζάνοι του Φίλικα είχαν τον έλεγχο πολλών ιερών τοποθεσιών μέσα στην πόλη κατά την εποχή του θανάτου του ηγέτη του, στο 365. Ο Λιβέριος προσπάθησε σταδιακά να ενώσει τον κλήρο υπό τη δική του ηγεσία. Εγκαινίασε μια νέα βασιλική στον Εσκουλίνο Λόφο, σε μικρή απόσταση από την αγορά της Λιβύας, σε μια τοποθεσία η οποία έχει συσχετιστεί με τη δραστηριότητα του Ιουλίου του Πρώτου και όπου ο Λιβέριος είχε την ισχυρότερη λαϊκή στήριξη. Ένα χρόνο αργότερα, ο Λιβέριος πεθαίνει, έχοντας αφήσει ανοιχτές πληγές ενός ακήρυκτου πολέμου μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με το αντιδιαμασιανό Libellus Precum, που σώζεται στην Κολέξιο Βελάνα, ένας από τους διακόνους του Λιβέριου, ο Δαμάζος, ακολούθησε αρχικά τον επίσκοπό του στην εξορία, αλλά αργότερα επέστρεψε και εντάχθηκε στις τάξεις του Φίλικα, μόνο για να επανενταχθεί αργότερα στην παράταξη του παλαιού του προϊσταμένου, όταν εκείνος προσέφερε συγχώρεση. Ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι η επόμενη επισκοπική εκλογή θα ήταν αμφισβητήσιμη. Ο Δαμάζος φάνηκε πως ευνοούνταν από το Λιβέριο, αλλά οι αντίπαλοί του τον θεωρούσαν επικίνδυνα φιλικιανό και επομένως φιλικά προσκύμενα προς τον αριανισμό. Αντίθετα, πολλοί πρότειναν έναν άλλο διάκονο του Λιβέριου, τον Ουρσίνο, ως υποψήφιο για τον επισκοπικό θόκο. Έτσι, συγκεντρώθηκαν στη Βασιλική του Ιουλίου, αναγόρευσαν εκείνον ως επίσκοπο με την υποστήριξη τριών εκ των 7 διακόνων της πόλης. Η ίδια τοποθεσία δεν ήταν τυχαία, καθώς αποτελούσε ένα σημείο αμφισβήτησης, επειδή ο Λιβέριος δεν ασκούσε καθόλου επιρροή πέραν του Αυριλιανού τείχους και του Τίβερη. Στο μεταξύ, η αντίπαλη πλευρά εξέλεξε τον Δαμάζο ως επίσκοπο στον τίτλο της Λουκίνας. Καμία πλευρά δεν είχε αρκετή στήριξη ώστε να καταλάβει τον Άγιο Ιωάννη του Λετερανού, εκκλησία η οποία παρέμενε μια no man's land. Σύμφωνα με την εχθρική προς τον Δαμάζο Κολέξιο Βελάνα, ο ίδιος και οι υποστηρικτές του κατόρθωσαν το φθινόπωρο του 366 να καταλάβουν τη βασιλική, αφού δωροδόκησαν τον έπαρχο της Ανώνης Ιουλιανό. Ο Δαμάζος κατόρθωσε να ελέγξει το κέντρο της πόλης, αλλά η περιφέρεια κυριαρχούνταν από την Ουρσινιανή παράταξη. Εκείνος ήταν αποφασισμένος να μην επιτρέψει τη διαιώνιση αυτού του διχασμού και σύντομα μαζί με τους υποστηρικτές του πολιόρκησαν και έπειτα από τρεις ημέρες συγκρούσεων κατέλαβαν τη Βασιλική του Ιουλίου. Μια εβδομάδα αργότερα, ο νικητής επίσκοπος αναγορεύτηκε και επισήμως στον Άγιο Ιωάννη του Λετερανού, ενώ ο έπαρχος της πόλεως εξεδίωξε τον Ουρσινιανό και δύο διακόνους του από την πόλη. Παρά το γεγονός ότι οι Ουρσινιανοί έχασαν την καθοδήγηση του ηγέτη τους, συνέχιζαν να μάχονται τους αντιπάλους τους. Τον Οκτώβριο του 366 κατάφεραν να απελευθερώσουν 7 ιερείς
οι οποίοι είχαν φυλακιστεί από τις αρχές για βίαια επεισόδια και στη συνέχεια κατέλαβαν τη βασιλική του Λιβερίου στον Εσκουλίνο Λόφο σε μια προσπάθεια να νομιμοποιήσουν τις επιδιώξεις τους, καταλαμβάνοντας την εκκλησία που έκτισε ο προηγούμενος επίσκοπος. Αυτή η συμβολική κίνηση δεν διέφυγε φυσικά της προσοχής του Δαμάζου, ο οποίος επιτέθηκε στους Ιφεσινιανούς και έπειτα από σφοδρή μάχη κατέλαβε την τοποθεσία μαζί με τους οπαδούς του, έχοντας ως αποτέλεσμα 137 νεκρούς σύμφωνα με τον Αμιανό Μαρκελίνο ή 160 κατά την Κολέξιο Βελάνα, που υπογραμμίζει ότι κανένας νεκρός δεν ήταν από την πλευρά του Δαμάζου. Παρά το έντονο ξέσπασμα βίας, οι αρχές ακολούθησαν μάλλον με τριοπαθή πολιτική και το φθινόπωρο του 367 ο Ουρσίνος επιστρέφει στη Ρώμη. Επισόδια ξέσπασαν και πάλι όταν οι Ουρσινιανοί κατέλαβαν την τοποθεσία του τάφου της Αγίας Αγνής στη Via Nomentana, που αποτελούσε επίσης τόπο δραστηριότητας του προηγούμενου επισκόπου. Ωστόσο, η παράταξη του Δαμάζου αντέδρασε γρήγορα και αποφασιστικά. Κατέλαβαν το μέρος και κατέσπαξαν τους αντιπάλους τους. Ούτε την εποχή των διωγμών δεν υπήρχε τέτοιο ξέσπασμα βίας στους δρόμους της Ρώμης, η οποία υποκινούνταν από τις δύο παρατάξεις που είχαν πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά παραστρατιωτικών οργανώσεων. Η περιγραφή του Αμιανού Μαρκελίνου, ο οποίος παρέμενε απαθής στο ξέσπασμα της χριστιανικής διαμάχης, αντανακλούσε την οπτική της παγανιστικής μερίδας της αριστοκρατίας, οι οποίοι παρακολουθούσαν την άνοδο της νέας χριστιανικής Ρώμης από ασφαλή απόσταση. Ο Ιερώνυμος περιγράφει το διάλογο ανάμεσα στο παγανιστή έπαρχο της πόλεως Πρετεξτάτο και στο Δαμάζο, με τον πρώτο να διατυπώνει πως θα γινόταν χριστιανός αύριο, αν εκείνος μπορούσε να τον ορίσει επίσκοπο της πόλης σήμερα. Η κατάσταση πλέον απαιτούσε αυτοκρατορική παρέμβαση. Το 368, οι αυτοκράτορες Βαλεντινιανός ο πρώτος, Βάλεντας και Γρατιανός, εξέδωσαν διάταγμα προς το βικάριο της Ρώμης Αγινάτιο, το οποίο και απαγόρευε και στις δύο παρατάξεις τις συναθρήσεις σε απόσταση μέχρι και 20 μιλίων από την πόλη. Από τότε, ο Δαμάζος έστρεψε το ενδιαφέρον του προς το σκοπό της χριστιανικής ενότητας και η εμπειρία του από τη διαμάχη με τον Ουρσίνο του δίδαξε τη σπουδαιότητα της κατοχής του δημόσιου χώρου και της χριστιανικής ιερής γεωγραφίας της πόλης. Με μία μίξη προσωπικών κινήτρων και έντονο τοπικισμού, ο Δαμάζος άφησε το σημάδι του στο συμβολικό τοπίο, μεταμορφώνοντας την εικόνα της αιώνιας πόλης. Ο νικητής επίσκοπος στράφηκε στους κλαρίσιμοι υποευγενείς για υποστήριξη. Κατανοούσε καλά τις θρησκευτικές προτιμήσεις και τη δημόσια αφοσίωση αυτής της κατηγορίας των πολιτών και μετέτρεψε το πατρικό του στο πεδίο του Άρεως σε τίτλο, όπως έπραταν οι αποκαλούμενοι μεδιόκρες πλούσιοι. Και με τον όρο μεδιόκρες, στην ουσία εννοούμε πάλι τα χαμηλότερα στρώματα της αριστοκρατίας και βασικά αυτούς οι οποίοι ανήλθαν στα πράγματα μετά τις μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού και του Κωνσταντίνου για να στελεχώσουν το ολοένα και πιο απαιτητικό διοικητικό σύστημα της αυτοκρατορίας. Το γεγονός ότι πολλοί αριστοκράτες είχαν υποστηρίξει τον Ουρσίνο ίσως έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό. Έχοντας γεννηθεί γύρω στα 300, ο Δαμάζος αποτελούσε μέλος της τελευταίας γενεάς που είχε βιώματα από τους διωγμούς και είχε πλήρη επίγνωση του ρόλου των ιερέων αλλά και του απλού λαού στη δημόσια έκφραση ευσέβειας και αν ήταν απαραίτητο της αυτοθυσίας. Ήταν αποφασισμένος να μετατρέψει τον κλήρο της πόλης σε μια χριστιανική τρίτη τάξη, θα λέγαμε για να χρησιμοποιήσω ορολογία της Γαλλικής Επανάστασης, μαζί με τους αυτοκρατορικούς πάτρονες και τη συγκλητική αριστοκρατία. Επίσης, ήταν ο πρώτος που αμφισβήτησε το παγανιστικό κέντρο της πόλης, χτίζοντας την Εκκλησία της Αγίας Αναστασίας στο δυτικό άκρο του Παλατίνου Λόφου, κοντά στο Circus Maximus, αφήνοντας πίσω την περιφέρεια των αυτοκρατορικών εγκαθιδρυμάτων και τη συγκλητική ελίτ με τον προαστιακό της χριστιανισμό. Τόλμησε να εισβάλλει στο δημόσιο χώρο του κέντρου της πόλης, εκεί που κανένας χριστιανός αυτοκράτορας ή αριστοκράτης δεν μπόρεσε να επέμβει στην θρησκευτική ισορροπία του τοπίου. Στην αποφασιστικότητά του να επιτύχει την περιπόθητη ενότητα, έστρεψε την προσοχή του στην ανάπλαση της χριστιανικής ταυτότητας του ποιμνίου του, αλλά και της ίδιας της πόλης. Το χριστεπώνυμο πλήθος αποτελούσε, κατά την οπτική του, μία κοινότητα ιερού λαού, απόγονη μαρτύρων, και ήταν χάρη στη δική τους αυτοθυσία και όχι των αυτοκρατορικών αρχών της αριστοκρατίας που η Εκκλησία της Ρώμης υπήρχε. Έτσι, έδωσε μεγάλη σπουδαιότητα στο γεγονός ότι η κοινότητά του αποτελούνταν από χριστιανούς της Ρώμης, ήταν η Εκκλησία της Κεφαλής της Οικουμένης και επομένως η σπουδαιότερη Εκκλησία του Ρωμαϊκού κόσμου.
Αυτό ήταν το δικό τους μερίδιο χριστιανικής δόξας, όπως ήταν και για τον Ενία το Dominium Mundi, το οποίο ήταν πλήρως εναρμονισμένο με το Δευτερονόμιο και την κληρονομιά του περιούσιου λαού. Το όραμα του επισκόπου ήταν ελκυστικό στους μεδιόκρες που αποτελούσαν μέτριες εμβέλειες πάτρονες, για τους οποίους οι αυτοκρατορικές βασιλικές στις παρυφές της πόλης ήταν απαγορευτικές για δωρεές, μιας και αποτελούσαν προνομιακό πεδίο της συγκλητικής αριστοκρατίας. Αυτή η τάξη γραφειοκρατών, που ήταν προϊόν του μετακωνσταντίνιου διοικητικού και στρατιωτικού μηχανισμού, αντλούσαν έμπνευση από τη ζωή στην αυλή και το στρατό σε ό,τι αφορούσε τη δημόσια ευσέβειά τους. Προσδοκούσαν ότι ο κλήρος θα ήταν κατ' εικόνα τους με το ίδιο μονολυθικό πρωτόκολλο και ιεραρχική δομή όπως το περιβάλλον τους. Η ιεραρχική νοοτροπία του 4ου αιώνα διείσδυσε στις μεταφυσικές αναζητήσεις του ατόμου, συλλαμβάνοντας τη σχέση με το θείο ως αυτή του άρχοντα και του αρχόμενου ή του πάτρωνα και του πελάτη. Ο παλαιός κόσμος του πρωτόγονου χριστιανισμού, όπου οι Άγιοι αποτελούσαν συνταξιδιώτες του πιστού σε ένα εχθρικό κόσμο, είχε πια χαθεί. Οι νέες πραγματικότητες τους μετέπλεσαν σαν ενδιάμεσους ή πάτρονες, ακριβώς όπως οι ευγενείς. Η αναδυόμενη Ρώμα Κριστιανά ήταν σε μεγάλο βαθμό προϊόν της συμμαχίας ανάμεσα στον κλήρο και τους μεδιόκρες. Η αναβαθμισμένη θέση του κλήρου αντανακλάται στο έργο του ανώνυμου Αμβροσιαστή, ο οποίος στα σχόλιά του στις επιστολές του Παύλου άσκησε κριτική στους διακόνους ότι συμπεριφέρονταν ως γραφειοκράτες. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι συνέβαινε «Propter magnificentiam urbis Rome». Το μέγεθος της παγκόσμιας Μητροπόλεως ευνοούσε τις απρόσωπες σχέσεις. Η απόσταση αποτελούσε βέβαια ένα θέμα μεγάλης σπουδαιότητας. Ο Αμβροσιαστής αναπαριστά το Θεό με τρόπο που οι σύγχρονοί του φαντάζονταν τον αυτοκράτορα. Δεν είχαν ποτέ οπτική επαφή, αλλά ήταν πανταχού παρόν μέσα από τα γάλματα. Υπό αυτή την οπτική, επαναχρησιμοποιεί στην ουσία την παλαιά νεοπλατωνική παράδοση της αοράτου και πανταχού παρουσίας του Θεού, που ανάγεται πίσω τουλάχιστον μέχρι την πραγματεία του Πορφύριου περί αγαλμάτων. Ο Αμβροσιαστής θεωρούσε πως ο κλήρος αποτελούσε κάτι σαν τη μιλίτσια της αυτοκρατορικής αυλής και είχε υψηλές προσδοκίες από τους ιερείς και τους διακόνους, οι οποίοι βρίσκονταν ανάμεσα στο ευσεβές ποίμνιο και τους ποτέντες. Ο συγγραφέας θεωρούσε την ιεραρχία όχι σαν μια θεσμοθετημένη μορφή επικυριαρχίας, αλλά σαν τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Παραδεχόταν ότι η αλλαγή ήταν αναπόφευκτη, δεδομένου ότι η Εκκλησία επεκτάθηκε τόσο ρακδαία και είχε νέες ανάγκες, διαφορετικές από εκείνες των πρώιμων χριστιανικών κοινοτήτων. Η σπουδαιότητα του ρόλου του επισκόπου δεν ήταν κάτι νέο στα εκκλησιαστικά πράγματα. 2,5 αιώνες νωρίτερα, ο Ιγνάτιος Αντιοχίας τόνιζε την ανάγκη για μια ισχυρή ηγεσία στις χριστιανικές κοινότητες. Ο επίσκοπος θα είχε τη λειτουργία του πρίμου σακέρδος και πρίγκιπς σακερδότου, καθώς και προφήτης και ευαγγελιστής και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν το ποίμνιο. Η δραστηριότητα του Δαμάζου άλλαξε το τοπίο. Εκτός από την Εκκλησία της Αγίας Αναστασίας στο κέντρο, θεμελίωσε και άλλη μια τιτουλάριο εκκλησία στο πεδίο του Άρεως, αφιερωμένη στο μάρτυρα Λαβρέντιο, κάτι που αποτέλεσε μια πολύ σημαντική επέκταση της χριστιανικής επιρροής στην πόλη, μαζί με τον τίτλο της Λουκίνας, αν σκεφτούμε ότι η εγκύτερη προδαμαζιανή εκκλησία, ο τίτλος του Μάρκου, βρισκόταν μισό χιλιόμετρο μακριά. Με αυτόν τον τρόπο, συνέβαλε στην ενοποίηση της χριστιανικής τοπογραφίας μέσα στην πόλη και σύντομα θα έστρεφε την προσοχή του εκτός των τυχών για ένα πολύ πιο φιλόδοξο εγχείρημα. Θεμελίωσε την κατασκευή της Βασιλικής του Αγίου Παύλου, σε σημείο που βρισκόταν ήδη μια προχειρότερη κατασκευή στην Via Ostienses. Έτσι, ο έτερος πάτρονας Άγιος της πόλης απέκτησε τη δική του εκκλησία, όπως ακριβώς και ο Πέτρος, θεσμοθετώντας έτσι τις τιμές σε αυτό το δίδυμο Αγίων, το οποίο θα άλλαζε το προφίλ της πόλης για τις επόμενες χιλιετίες. Ο επίσκοπος εστίασε επίσης την προσοχή του στην ανακάλυψη ή την επινόηση της λατρείας των μαρτύρων της Ρώμης. Κατά πρώτον, είχε άφθονο πρωτογενές υλικό για να τροφοδοτήσει αυτή την πρακτική. Έτσι, στράφηκε προς αυτόν τον αόρατο στρατό που περικύκλωνε την πόλη και τις οδούς που οδηγούσαν σε αυτή ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Φυσικά, είχε πολλούς λόγους για να προωθήσει μια τέτοια φιλόδοξη ατζέντα. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, πολλοί χριστιανοί της πόλης αντιμετώπιζαν μια κρίση ταυτότητας, καθώς αποτελούσαν την πρώτη γενεά που προσπάθησε να συνδυάσει το χριστιανισμό και τη ρωμάνιτας.
Οι τάφοι των μαρτύρων έπρεπε να ανακαλυφθούν, να καθαριστούν, να γίνουν προσβάσιμοι στους επισκέπτες και φυσικά να μνημονευθούν. Αναφορικά με το τελευταίο, ο Δαμάζος χρησιμοποίησε όλη του τη δεξιότητα, καθώς και τις βιργιλιανές του επιρροές, για να συνδέσει ελόγια επιτύμβιες επιγραφές επικού κλασικής ζωντος ύφους για να τιμήσει τους μάρτυρες. Ο Ιερώνυμος, καθώς και το Liber Pontificalis, καταμαρτυρούν την ευλοποία του. Η διάδοση αυτών των επιγραμμάτων βρήκε δίκο αότα και οι επισκέπτες λάμβαναν το μήνυμα σε μια γλώσσα που τους ήταν οικία. Έτσι, οι ευσεβείς κηρύτες έχυναν τα δάκρυά τους για τα οστά που θεμελίωσαν την Ούρπς Ρωμούλα Κριστιάν. Τα επιγράμματα του Δαμάζου αποτελούσαν έναν φόρο τιμής σε ένα φανταστικό παρελθόν, μια χρυσή εποχή των μαρτύρων, εμπλουτίζοντας τους υπηρετικούς μύθους μιας νέας χριστιανικής Ρώμης, αναχαράζοντας την ιερή γεωγραφία της πόλης, μετατρέποντας τη χριστιανική πάτρια σε συνώνυμο με την ιδέα της Ρώμης. Πρώτα απ' όλα όμως, έπρεπε να κατασκευαστεί μία διαλεκτική της λύθης που θα αναπαριστούσε τους μάρτυρες και τη μνήμη τους ως εντελώς χαμένη, προετοιμάζοντας έτσι την επαναπαρουσίασή τους και ενίοτε την επινόηση. Ο Δαμάζος παραδέχεται σε ένα από τα επιγράμματά του, σε τόπο συλλογικού μαρτυρίου, στο κημητήριο του Θράσονα, στη Via Salaria Nova, ότι ο χρόνος δεν διέσωσε τα ονόματα ή τον αριθμό των μαρτύρων. Αυτή η νέα διαλεκτική σχετικά με το μαρτύριο και τους διωγμούς δημιουργούσε ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στο χριστιανικό παρόν και το παγανιστικό παρελθόν. Αλλά το γεγονός ότι ένας επίσκοπος παραδέχεται ότι το ποίμνιό του έπαψε να θυμάται ή να μνημονεύει τους τοπικούς μάρτυρες ήταν κάτι αρκετά τολμηρό, ομολογώντας στην ουσία την ασυνέχεια της θρησκευτικής ευσέβειας της κοινότητάς του. Κανένας συγχρονός του δεν πρόσεξε αυτή τη λεπτομέρεια. Αλλά αυτό που είχε ζωτική σημασία ήταν το μονοπόλιο της λατρείας των μαρτύρων και η ιδεολογική τους χρήση. Ο Δαμάζος στράφηκε στη συστηματική ταυτοποίηση των μαρτύρων, παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν είχε τίποτα παραπάνω από κενά ονόματα, τα οποία έπρεπε να ενθύσει με ιστορίες. Είχε ήδη στη διάθεσή του τις δεποζιτσιώνες των επισκόπων και των μαρτύρων με τις ημέρες εορτασμού τους σαν οδηγό στο εγχείρημά του. Τέτοιες λίστες συμπεριλαμβάνονται στο ημερολόγιο του 354 που σχεδιάστηκε από τον Φούριο Διονύσιο Φιλόκαλο, ο οποίος χάραξε τα επισκοπικά επιγράμματα σε όλα τα κημητήρια της Ρώμης. Πέρα όμως από αυτό το πρωτογενές υλικό, ο επίσκοπος επινόησε τουλάχιστον 13 νέους μάρτυρες, οι οποίοι μέχρι αυτή την περίοδο δεν είχαν εμφανιστεί σε καμία λίστα. Πρόκειται για το Συμβλίκιο, Φαυστίνα, Αναστασία, Ρούφο, Βιάτριξ, Φίλικα και Άμβαστο, Μοιραία και Αχιλέα, Ειρηναίο και Αμπούντιο, Χρυσάνθιο και Δαρία. Όλοι επιστρατευμένοι προς το ιδανικό της χριστιανικής Ρώμης. Ο επίσκοπος είχε επίσης το προνόμιο να ομιλήσει με τους τελευταίους αυτόπτες μάρτυρες της εποχής των διωγμών, όπως για παράδειγμα με το δήμιο που εκτέλεσε τους Αγίους Πέτρο και Μαρκελίνο. Εκείνος, ο οποίος στο μεταξύ είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό, υπέδειξε στο Δαμάζο τον τόπο του μαρτυρίου. Φυσικά υπήρχαν και άλλοι τρόποι για να εντοπιστεί ο τόπος του μαρτυρίου, όπως στην περίπτωση του Ευτύχιου που εμφανίστηκε στον επίσκοπο όταν κοιμόταν. Ο Δαμάζος χρησιμοποίησε την αγιογραφική παράδοση για να ενισχύσει τη θέση του απέναντι στις αντίπαλες χριστιανικές παρατάξεις από τη στιγμή που η βία δεν ήταν αρκετή για να εξαλείψει τους αμφισβητείες. Προσπάθησε να φανεί ενωτικός υπό το μοτίβο της Concordia Apostolorum. Η Φρατέρνητας, που προωθήθηκε από την επικόνηση των δύο ιδρυτών της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, θα ενοποιούσε τον Ιερό Λαό της Ρώμης. Από τη δεκαετία του 360, το μοτίβο της Κονκόρδια κυριαρχούσε στη Ρωμαϊκή Χριστιανική Τέχνη, που αποδείκνυε την επιτυχία του Επισκόπου ως προς την επικοινωνία του μηνύματός του. Ο Δαμάζος έπρεπε να επανασμιλεύσει την εικόνα του Πέτρου και του Παύλου, οι οποίοι δεν ήταν απλώς οι ιδρυτές της χριστιανικής κοινότητας στη Ρώμη, αλλά επρόκειτο πλέον να γίνουν επίτιμοι πολίτες της. Ακολούθησαν τον Χριστό στους ουρανούς, Sanguinis of Meritum, και καθώς η θυσία τους έλαβε χώρα στη Ρώμη, απέδειξαν την αφοσίωσή τους στη ρωμαϊκή πατρίδα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Από τότε και στο εξής, είχαν τη δική τους μερίδα ανάμεσα στα σύμβολα του ρωμαϊκού πατριωτισμού και ο Δαμάζος έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Ρώμη έπρεπε να φροντίζει τους δικούς της πολίτες. Αυτό το νέο μοτίβο, τη Sanguinis Patria, της πατρίδας του αίματος, θα άλλαζε τον τρόπο που ο χριστιανισμός της ύστερης αρχαιότητας αντιμετώπιζε τα μαρτύρια του Πέτρου και του Παύλου. Ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων θα παραδεχόταν αργότερα ότι οι δύο Απόστολοι ήταν οι πραγματικοί ιδρυτές της Ρώμης, παραδεχόμενος τη συμβολική σημασία της Ρώμης παρά την σημαντική επιρροή του στα εκκλησιαστικά πράγματα.
Ο Δαμάζος προώθησε τους νέους αστέρες της πόλης του, τοποθετώντας ένα επίγραμμα στη Βασιλική των Αποστόλων, στη Βία Άπια, που αποτέλεσε τόπο λατρείας χωρίς να αντιστοιχεί σε μέρος μαρτυρίου. Παρ' όλα αυτά, ήταν η παλαιότερη εκκλησία πριν την επωνομαζόμενη μεταστροφή του Κωνσταντίνου και ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την Οβατιανή κοινότητα που ο επίσκοπος ήθελε να τους επαναφέρει στη mainstream εκκλησία. Έτσι, το διπλό αποστολικό μαρτύριο εξασφάλιζε όχι μόνο μια θέση στον ουρανό, αλλά και την πολιτεία της επίγειας πόλης. Το άξιζαν γιατί έγιξαν το αίμα τους για την ιδέα μιας μελλοντικής χριστιανικής Ρώμης. Ταυτόχρονα, η ομόνοια ανάμεσά τους συμβόλιζε την ενότητα που ο χριστιανισμός όφιλε να επιδείξει σε επίπεδο θεωρίας και πράξης. Μόνο η Ρώμη μπορούσε να επιφανευθεί για διπλή αποστολική ίδρυση και ο Δαμάζος έδιδε έμφαση στο γεγονός ότι η θυσία τους έλαβε χώρα εντός των τυχών της πόλης, εξορκίζοντας έτσι τις παγανιστικές λατρείες με το αίμα τους, αντικαθιστώντας το Ρωμίλο και το Ρέμο ή τον Κάστρο και τον Πολυβεύκη ως πάτρονες της πόλης. Ο επίσκοπος τελούσε τον εορτασμό των Αγίων κατά την 29η Ιουνίου με μια πομπή που ξεκινούσε από τον ναό του Αγίου Πέτρου και κατέληγε σε εκείνον του Παύλου, ενοποιώντας έτσι τις δύο λατρείες με περιφορά και κατά τόπους λειτουργίες, σφυριλατώντας ένα νέο ιερό δεσμό στο προαστιακό τοπίο που πρόσδαινε τη μοίρα της Ρώμης με τη λατρεία τους. Το μοτίβο της διπλής λατρείας τέριαζε τέλεια με τη δαμασιανή ατζέντα του επισκόπου Ειρηνοποιού. Επιπλέον, όπως και με την περίπτωση των Αποστόλων, οργάνωσε τη λατρεία διάφορων μαρτύρων κατά ζεύγη, όπως την περίπτωση του Φαυστίνου και του Βιατρίκου, του Φίλικπα και του Αβδούκτου και του Φελικίσιμου και του Αγαπητού, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ομόνοιας και ισορροπίας. Όπως και με την περίπτωση των Αποστόλων, αυτό που είχε σημασία δεν ήταν η καταγωγή του ατόμου, αλλά ο τόπος του θανάτου του που καθόριζε την υπαγωγή του σε μια πατρίδα. Άλλο ένα στοιχείο που προσέδιδε μια μοναδικότητα στο ιερό τοπίο της Ρώμης, σε σύγκριση με τις άλλες χριστιανικές μητροπόλεις, ήταν ότι σε αντίθεση με τη γενική τάση του 4ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της αιτίας του Δαμάζου, αλλά και αργότερα, υπήρχε μεγάλη αντίθεση στην πρακτική της ανοικομιδής και της μεταφοράς λειψάν. Άλλοι επίσκοποι, όπως ο Αμβρόσιος και ο Παυλίνιος της Νόλας, αντέγραψαν το δαμαζιανό μοντέλο της επινόησης παραδόσεων σχετικά με τους μάρτυρες, αλλά μετέφεραν τα λείψανα στις αστικές εκκλησίες. Ο Δαμάζος δεν ενέκρινε την εκταφή ή τη μεταφορά λειψάνων, προτίμησε να μην ενοχλήσει τους Αγίους. Η λατρεία των μαρτύρων θα λάμβανε χώρα in situ, συνδέοντας την κοινότητα με το τοπίο όπου οι πρώτοι χριστιανοί υποτίθεται ότι συγκεντρώνονταν. Η χωρική μορφή των κατακομβών ενθάρρυνε τη συνοχή της κοινότητας και στόχευε στο να δημιουργήσει συλλογικούς δεσμούς σε αντίθεση με τον ατομικισμό που ενέπνεαν τα ρωμαϊκά ταφικά μνημεία των ελίτ, τα οποία επιδείκνυαν το κύρος του αποθανόντος και τη δόξα της γενεάς του. Η ομοιομορφία των υπόγειων λόκουλη, σαν μια μορφή εξισωτισμού ενώπιον του θανάτου, εξέφραζε την ιδεατή αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας. Ήταν ένα μήνυμα από το Δαμάζο προς την αριστοκρατία και την επιλεκτική τους προσέγγιση προς τον χριστιανισμό. Και σε αντίθεση με τα μεγάλα αυτοκρατορικά projects που έδιναν έμφαση στη λατρεία μεμονωμένων μαρτύρων, αυτό το μοτίβο προωθούσε τους ανώνυμους ήρωες μάρτυρες της διπλανής πόρτας που θα αποτελούσαν το ιδεώδες για τον μέσο καθημερινό Ρωμαίο. Ήταν μια λαϊκή απάντηση στην ιδιωτικοποίηση των λατριών και των λειψάνων των Αγίων. Ο Κωνσταντίνος μπορεί να συσχέτισε τον εαυτό του με τον Πέτρο μέσα στην εκκλησία του στο Βατικανό και η Ελένη με τους Πέτρο και Μαρκελίνο με το μαυσολείο της ή ακόμη και η Κωνσταντίνα με την Αγία Αγνή, αλλά από τώρα και στο εξής, ο Πόπουλος Ρωμάνος θα είχε τους δικούς του πάτρονες. Η λατρεία του κάθε μάρτυρα, βέβαια, απαιτούσε εξουσιοδότηση και ήδη υπήρχαν πολλοί ανταγωνιστές μέσα στην πόλη που εόρταζαν τους δικούς τους μάρτυρες, όπως δονατιστές, νοβατιανοί και ακόλουθοι του Ουρσίνου. Και επίσης πολλές ιδιωτικές, κυρίως αριστοκρατικές λατρείες που διεκδικούσαν το μονοπόλιο επί συγκεκριμένων Αγίων. Ο Δαμάζος επέβαλε μια ιδιότυπη damnatio memoriae στις λατρείες αντίπαλων παρατάξεων και πάντοτε επικύρωνε με το όνομά του κάθε επίγραμμα προκειμένου να καθοδηγήσει το ποινιό του σε λατρείες ασφαλούς κατανάλωσης. Αυτή η διαδικασία εξουσιοδότησης αναγνωριζόταν με τυποποιημένες φράσεις όπως «Δαμάζος επίσκοπος φέκη» στο τέλος κάθε επιγράμματος. Φυσικά, απαγορευόταν στα μέλη άλλων συνάξεων να λατρέψουν τους μάρτυρες ή να προσεγγίσουν την τοποθεσία τους. Όταν το 365 ο επίσκοπος της κοινότητας των δονατιστών στη Ρώμη, Μακρόβιος, αποπειράθηκε να επισκεφθεί τους τάφους των Αποστόλων, δεν το επετάβει πρόσβαση. Εκτός από το να παγιώνει τη δύναμη και την επιρροή του στα μέρη που ήδη έλεγχε,
Ο Δαμάζος επεκτάθηκε και σε αμφισβητούμενες περιοχές, όπως το κημητήριο της Αγίας Αγνής, όπου συγκεντρώνονταν οι Ουρσινιανοί. Σε ό,τι αφορούσε τις ιδιωτικές λατρείες, ακολούθησε την ίδια τακτική επικύρωσης, όπως στην περίπτωση των πρόσφατων κατά τη βασιλεία του Ιουλιανού Μαρτύρων, Ιωάννη και Παύλου. Τα σώματά τους βρίσκονταν στην οικία τους, στον Κέλιο Λόφο, όπου άλλο ένα δαμαζιανό επίγραμμα επικύρωνε την επισκοπική ανοχή απέναντι σε αυτές τις λατρείες. Άλλη μία πτυχή του project της χριστιανικής ανακαίνησης ήταν εκείνη της κρύπτης των επισκόπων στις κατακόμβες του Καλύψτου. Κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα, μια σειρά από επισκόπους είχαν ταφεί εκεί, ανάμεσά τους και ο Σίξτος ο Δεύτερος, που είχε μαρτυρήσει in situ μαζί με τους 6 διακόνους του, Φελικίσιμο, Αγαπητό, Ιανουάριο, Μάγνο, Μικέντιο και Στέφανο, κατά τη διάρκεια του διωγμού του Δικείου. Ο Δαμάζος μετέτρεψε τον θάλαμο σε μια μικρή εκκλησία, προσθέτοντας μια Αγία Τράπεζα και διακοσμώντας τους τοίχους με μάρμαρα. Αντί να μνημονεύσει μόνο τον Σίξτο το Δεύτερο, προχώρησε στην αγιοποίηση όλων των ενίκων της Κρήτης, σε μια ένδειξη τιμής για τους πρώιμους επισκόπους, για την αυτοθυσία, τον αλτρουισμό και την αφοσίωσή τους στο ιδεώδες του χριστιανισμού. Άλλος ένας ένικος της Κρήτης, ο Ευσέβιος, ο οποίος αντιμετώπισε επίσης τον κίνδυνο του σχίσματος από την παράταξη του Ηρακλείου, σχετικά με το ζήτημα των λάψη, των πεπτοκότων δηλαδή, που είχαν αποκηρύξει την Εκκλησία σε περιόδους διωγμών, τώρα εορταζόταν ως αρχιέπιπο Ειρηνοποιού. Ήταν εξαιτίας της τυραννικής επιβολής που το ποίμνιο διχάστηκε, υπονοώντας έμεσα την παρέμβαση του Κωνσταντίου του Δεύτερου κατά τη θητεία του Λιβέριου. Ο επίσκοπος έριξε ιδιαίτερη προσοχή στο μάρτυρα Λαβρέντιο, αρχιδιάκονο του Σίξτου του Δεύτερου, που μαρτύρησε το έτος 258 και αποτελούσε κατ' ουσίαν το αρχέτυπο της διακονίας και κατήχε μια εξέχουσα θέση στη λατρεία των Μεντιόκρες. Ήταν αυτός ο τύπος της αυλικής πειθαρχίας που ο Λαβρέντιος ενέπνευε στη ρωμαϊκή άνθιπο αριστοκρατία, γιατί η ουράνια αυλή εκλαμβάνονταν όπως η αυτοκρατορική αυλή. Αποτέλεσε έτσι ένα εξέμπλουμ διακεκριμένου αξιωματούχου στην επουράνια Ρώμη. Η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην Εκκλησία της Ρώμης και την αριστοκρατία κατά τα τέλη του 4ου αιώνα αντανακλούσαν πλέον στην ίδια τη ρωμαϊκή ταυτότητα. Η πνευματική κληρονομιά του Δαμάζου επανασμήλευσε τον ιδεαλισμό των Ρωμαίων της Ρώμης σχετικά με τη μοναδική τους παρακαταθήκη, η οποία θα τους βοηθούσε αργότερα να ανακάμψουν ψυχικά και ιδεολογικά από τη γοθική άλωση του 410. Κατά τις αρχές του 5ου αιώνα, η Ρώμη διέθετε πλέον μια συμπαγή χριστιανική ταυτότητα, παράλληλα με την προϋπάρχουσα παγανιστική. Οι προσπάθειες του Δαμάζου, καθώς και των χριστιανών διανοουμένων της περίοδου, συνέβαλαν στην άνθηση μιας νέας διαλεκτικής της Ρωμάνητας, σε μια εποχή που ο χριστιανισμός επεκτηνόταν στους κύκλους των αυτοκρατορικών ελίτ και της αριστοκρατίας και το προφίλ της πόλης διανθίστηκε με την προσθήκη νέων επουράνιων πατρώνων. Οι μάρτυρες είχαν πλέον επαναχαράξει την τοπική ιερή γεωγραφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για αυτή την γλαφυρή και πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του θέματος, αυτού του σημαντικού θέματος για τη γέννηση και ανάπτυξη του χριστιανισμού, των χριστιανικών κοινοτήτων και της χριστιανικής ταυτότητας της αιώνιας πόλης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσκαλέσω τους τηλεπαρόντες και τις τηλεπαρούσες να θέσουν ερωτήματα, είτε χρησιμοποιώντας το chat, είτε ζητώντας το λόγο μέσω του κουμπιού Raise a Hand. Ο λόγος στο κοινό. Υπάρχουν εντωμεταξύ ευχαριστίες, θερμές ευχαριστίες στο chat. Περιμένουμε και την πρώτη ερώτηση. Να πω επίσης ότι η σειρά αυτή των διαλέξεων είναι και προέκταση του μαθήματος της ύστερης αρχαιότητας, το οποίο διδάσκεται αυτό το εξάμηνο, τα 324, θέματα ιστορίας της ύστερης αρχαιότητας,
και διακρίνω αρκετούς φοιτητές μεταξύ του κοινού. Ναι, έχει κάποιος ανοίξει το μικρόφωνο του, θα ήθελε να ρωτήσει κάτι. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Η συνάδελφος καθηγήτρια Ελένη Σαράντη έχει έγραψε κάτι στο chat. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Έχω λίγες γνώσεις για το θέμα αυτό. Ερώτηση, από ιστορικής πλευράς, πώς εξηγείται τόση αντιπαλότητα και τόση εχθρότητα μεταξύ οπαδών επισκόπων, ίσως όσοι και στην Ανατολή. Μάλιστα. Εξαιρετική ερώτηση μπορώ να πω. Αυτό που μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά την τόση ομή βία ανάμεσα στις αντίπαλες επισκοπικές παρατάξεις, έχει να κάνει καθαρά με την κλιεντάλια, δηλαδή την πελατεία που διέθετε ο κάθε υποψήφιος επίσκοπος ή αντίπαλος επίσκοπος. Επομένως, οι οπαδοί κάνανε τα πάντα για να προστατεύσουν τον πάτρονά τους. Μιλάμε στην ουσία για ανθρώπους οι οποίοι θα λέγαμε ότι ευεργετούνταν ή συκτίζονταν από συγκεκριμένο επίσκοπο και θα έκαναν τα πάντα για να τον υπερασπιστούν και επομένως αυτού του είδους η βία εξηγείται ακριβώς από το σύστημα της πατρονίας. Έχει να κάνει με αυτό, ναι. Βέβαια, όπως και να το κάνουμε, η θρησκευτική βία δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Ωστόσο, εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα πράγματα πολλώνονται επικίνδυνα ακριβώς γιατί οι οπαδοί του τάδε ή του Δήμου Επισκόπου είχαν απόλυτη αφοσίωση σε εκείνον, είχαν απόλυτη αφοσίωση στον πάτρονά τους. Επομένως, έχει να κάνει καθαρά με το σύστημα της πελατείας, θα έλεγα. Απλώς, οι οπαδοί κάναν τα πάντα για να προστατεύσουν τον επίσκοπό τους, να προστατεύσουν το κύρος του, και από τον οποίο φυσικά θα προσδοκούσαν περισσότερα, ιδίως όταν διεκδικούσε τον ίδιο τον επισκοπικό θόκο της Ρώμης. Αποφεύγω την χρήση του όρου Πάπας, διότι αυτό εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Ρώμη τον 6ο αιώνα μετά Χριστό, επί θητείας του Γρηγορίου του Πρώτου. Επομένως, χρησιμοποιώ μόνο τον όρο Επίσκοπος εδώ, γιατί ήταν αυτός ο τίτλος που είχαν μέχρι τότε οι Πάπες της Ρώμης. Κλείνω παρένθεση. Συμπληρώνει η συνάδελφος ότι η θρησκευτική βία στη Βόρεια Αφρική είναι επίσης μεγάλη, αλλά ερμηνεύεται συνήθως από άλλη άποψη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η Βόρεια Αφρική αποτελεί ένα, θα λέγαμε, παράδειγμα που πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη θρησκευτική βία, κυρίως λόγω των δωναθιστών. Οι οποίοι φυσικά είχαν και αυτοί, μετά από την σύγκρουσή τους με τους καθολικούς, είχαν και αυτοί τους δικούς τους μάρτυρες και θα λέγαμε ότι ο σεχταρισμός αυτού του είδους πήγε αρκετά παρακάτω, γιατί δεν ήταν κάτι σύντομο. Αν σκεφτούμε ότι οι δωναθιστές στην ουσία παρέμεναν ένα ξεχωριστό σώμα πιστών, σχεδόν μέχρι τα όρια της Ισλαμικής κατάκτησης της Βορείου Αφρικής. Και επομένως η βία εκεί πέρα είναι όντως αρκετά μεγάλη. Και δεν είναι μόνο θρησκευτική, είναι θα λέγαμε και θρησκευτικο-κοινωνική, με την έννοια ότι στη Βόρεια Αφρική έχουμε επίσης και τους Τυρκουμκελιώνες, που έχουν και αυτοί θρησκευτικές προεκτάσεις. Και θα λέγαμε ότι και η Βόρεια Αφρική αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα, ναι. Με διαφορετικά ίσως χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχει και εκεί, ναι. Αν και εκεί έχει περισσότερο, θα λέγαμε, χαρακτήρα υπαίθριο ή προαστιακό, δεν ήταν τόσο έντονη μέσα στις πόλεις. Ενώ στην περίπτωση της Ρώμης, για παράδειγμα, έχουμε τη βία εντός των τυχών της πόλης.
Επομένως, υπάρχουν και αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ευχαριστούμε και τους δύο. Γιάννη, θεωρείς δηλαδή ότι είχε προσωποπαγή χαρακτήρα περισσότερο στη Ρώμη, αντί σε άλλες περιοχές ή σε άλλες περιπτώσεις. Φυσικά η Ρώμη παραμένει μια μεγαλούπολη, έτσι, με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκων, από μόνο του αυτό ευνοεί ξεσπάσματα βίας, είτε με αφορμή τον υπόδρομο, είτε με αφορμή δογματικά θέματα. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι είχε να κάνει πιο πολύ με τις σχέσεις πελατείας, ενδεχομένως όμως και με τον πολύ ισχυρό ρόλο αυτής της αριστοκρατίας του μέσου, ας πούμε, του μέσου επιπέδου. Ίσως και αυτό να είναι κάτι ιδιαίτερο στην περίπτωση αυτή, με όλα αυτά τα τίτουλοι τα οποία δεν τα συναντάμε αλλού. Αυτόν τον ιδιωτικό χαρακτήρα, ιδιωτικό αριστοκρατικό χαρακτήρα της λατρείας. Αν μου επιτρέψεις, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ποια ήταν η σχέση του Δαμάσου με τον αυτοκράτορα, δηλαδή σε ποιο βαθμό οι αυτοκράτορες ασχολήθηκαν, ήταν σημαντικοί για εκείνους τα δογματικά προβλήματα ή τα εκκλησιαστικά προβλήματα που είχε η Ρώμη. Φυσικά ανέφερες ότι παρενέβησαν, αλλά ίσως δεν έδειξαν το ενδιαφέρον που μια πόλη σαν τη Ρώμη και με το, επίσης, και με το χριστιανικό παρελθόν της, έστω ακόμα στην περίοδο της διαμόρφωσής του, θα ανέμενε κανείς. Θέλω να πω, δεν ασχολήθηκαν τόσο συστηματικά όσο παρενέβησαν σε άλλες πόλεις, όπως στην Αντιόχεια ή στην Αλεξάνδρεια. Ποια είναι η αίσθησή σου? Έχετε δίκιο προς αυτό, με την έννοια ότι η Ρώμη αφέθηκε λίγο πολύ αυτή την περίοδο στα χέρια της αριστοκρατίας της. Οι αυτοκράτορες αποτελούν έναν μακρινό, θα λέγαμε, παράγοντα. Αν σκεφτούμε ότι στην εποχή του Δαμάζου, για παράδειγμα, η αυτοκρατορική αυλή είναι στο Μιλάνο και όπου μεσουρανεί και ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στην ουσία στην ίδια την επισκοπή του είχε την έδρα του η αυτοκρατορική εξουσία. Επομένως, θα λέγαμε ότι το κέντρο βάρους μετατοπίζεται προς τα εκεί. Ενώ η Ρώμη μένει πιο πολύ στα χέρια της δικής της αριστοκρατίας. Και επομένως, οι αυτοκρατορικές παρεμβάσεις στη Ρώμη δεν είναι πολλές ως προς αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπουμε ωστόσο ότι οι αρχές της πόλεως, οι αρχές της Ρώμης, λύνουν τα προβλήματά τους μάλλον μόνες τους. Υπήρχε άλλωστε και διοικητική δομή γι' αυτό, γιατί η Ρώμη διοικητικά είναι ως ένα βαθμό αυτόνομη. Άρα ίσως και αυτό να πει όλο, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει τον έπαρχο της πόλεως, έχει τη σύγκλιτό της. Επομένως, μπορεί και αυτοδιοικείται, προχωρά μόνη της, δηλαδή, σε αυτή την περίοδο, θα λέγαμε. Σωστά, σωστά. Κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει, υπήρξε κάποιο χεράκι το οποίο σηκώθηκε, μάλλον αποσύρθηκε στη συνέχεια. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι? Υπάρχει επίση μια άλλη παρατήρηση, την οποία παρέλειψα, με την αναγνώριση του χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους από τον Κωνσταντίνο, το μεγάλο, η Ρώμη ως παλιά πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας μετατρέπεται από μια παγανιστική σε μια έντονα χριστιανική πόλη. Είναι το σχόλιο του κυρίου Παπατσάτσι. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω ως προς αυτό. Θεωρείς, Γιάννη, ότι ο χριστιανισμός της πόλης υπήρξε
συγκριτικά γοργός πιστεύεις και εσύ, όπως και πολλοί άλλοι, ότι ο χριστιανισμός της Ρώμης ήταν ιδιαίτερα αργός. Είναι δύσκολο ναι. να κάνει να πει. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, όπως ξέρεις, για τη Ρώμη. Έχουν γραφτεί και βιβλία για τον χριστιανισμό, ειδικά της αριστοκρατίας της Ρώμης. Ποια είναι η γενική άποψη? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η πόλη της Ρώμης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και όπως έχουμε ήδη δει, πραγματικά η Ρώμη είχε τόσες πολλές λατρείες που είχε αρχίσει στην ουσία να μην χωράει άλλες στην πραγματικότητα. Αν δούμε ότι τα πρώτα μνημεία χτίστηκαν εκτός των τοίχων της πόλης, θα λέγαμε ότι αυτό που ξεκίνησε με τη μεταστροφή του Κωνσταντίνου και μετέπειτα, ήταν αρκετά σταδιακό και αρκετά αργό μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα. Ωστόσο, από την εποχή που εξετάσαμε σήμερα και αργότερα, ο χριστιανισμός γίνεται γρηγορότερος, μπορώ να πω, γιατί οι πελάτες ακολουθούν τις πάτρονές τους. Όταν δηλαδή έχουμε τα πρώτα αριστοκρατικά γέννη, όπως για παράδειγμα η Ανίκη, που ήταν μια από τις πιο δεσπόζουσες και αρχαίες οικογένειες της Ρώμης, ακολούθησαν το ίδιο και οι πελάτες τους, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί. Επομένως, το κλειδί για τον εκχριστιανισμό της Ρώμης είναι στην ουσία η ίδια της η αρχαία αριστοκρατία. Εκεί φαίνεται περισσότερο. Βέβαια, και πάλι έχουμε εξέχουσες παγανιστικές οικογένειες στη Ρώμη, όπως είναι οι σύμμαχοι, όπως είναι οι νικόμαχοι, οι βέκοι, οι οποίοι παραμένουν έτσι μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα. Αλλά και πάλι το κλειδί είναι η αριστοκρατία. Δηλαδή, οι πελάτες που ακολουθούσαν τους πάτρονές τους. Και σε αυτή την εξίσωση έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο και οι χριστιανές αριστοκράτησες, οι οποίες ασκούσαν πολύ σημαντική επιρροή και στους άντρες τους και στο πελατειακό τους δίκτυο και οι οποίες, ειδικότερα αν φιλογυρίσει κανείς στις επιστολές του Ιερώνυμου από την περίοδο που ήταν στη Ρώμη, φαίνεται ότι είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή και στους άντρες τους και γενικότερα στο περιβάλλον τους. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτή η διαδικασία επιταχύνεται από τη δεκαετία του 350 και μετά. Πιο πριν ήταν, θα έλεγα, με λιγότερο γρήγορους ρυθμούς. Ναι. Που σε ένα μεγάλο βαθμό ακολουθεί και ό,τι συμβαίνει γενικώς στα αστικά κέντρα και στην Ανατολή. Υπάρχει ένα σχόλιο από τον κύριο Θωμά Γαρουφαλή. Τελικά θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι το ζητούμενο της θρησκευτικής ανεκτικότητας σε ολόκληρη την αυτοκρατορία και συγκεκριμένα της ανεκτικότητας στην πίστη τελικά δοκιμάστηκε από τις δοκιματικές αντεγκλήσεις και καθόρισε τον προσδιορισμό του ίδιου του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση. Είναι στο chat, Γιάννη, αν θες να το ναι, αυτό βλέπω. Ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, σε όλη αυτή την περίοδο του 4ου αιώνα κυριαρχούν οι χριστολογικές συζητήσεις και έχουμε τεράστιες συζητήσεις και συνόδους περί του δόγματος και όλα αυτά. Τώρα, ως προς τον, αν αυτό καθόρισε τον προσδιορισμό του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση, θα λέγαμε πως ναι, αν και η Ρώμη ειδικότερα σε μεγάλο βαθμό δεν γνώρισε τις εντάσεις, τις δογματικές εντάσεις που υπήρχαν στην Ανατολή, όπου έχουμε πάρα πολλούς επισκόπους που είναι οπαδοί του Αρίου κλπ. Υπήρχαν βέβαια και στη Δύση, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, θα έλεγα. Επειδή
Επίσης ένα άλλο σχόλιο από τον κύριο Παπατσάτση. Αρκετοί Ρωμαίοι δηλαδή ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, όχι επειδή τον κατανόησε σε βάθος, αλλά επειδή τον ακολούθησε απλά η άρχουσα τάξη. Ακριβώς, Ναι. ακριβώς. Ναι. Στο πλαίσιο Ακριβώς. της πατρονίας, έτσι, το οποίο Ναι, ήταν ναι. Πολύ ισχυρό στη Ρώμη. Ωραία. Κάποιο άλλο ερώτημα, σχόλιο στο chat. Α, ο κύριος Νικολή έχει ένα ερώτημα. Κύριε Νικολή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Απλά ήθελα... Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Πολύ ωραία η παρουσίασή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση... Θα ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν η σχέση της Επισκοπής της Ρώμης επί... Δαμάζου με τις εκκλησίες, με τις ηγεσίες των εκκλησιών της Ανατολικής Αυτοκρατορίας και επιπρόσθετα και οι ενέργειες του Δαμάζου, εάν έκανε ενέργειες, ούτως ώστε να δώσει το έναυσμα, αν θέλετε, για διεκδίκηση των πρωτίων της Ρώμης, της Επισκοπής της Ρώμης, επί των άλλων εκκλησιών. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε να δείτε. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Έχουμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά τα πρωτεία της Ρώμης σε αυτή την περίοδο, έχουμε να κάνουμε με τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο του 381, στην οποία δεν παρέστησαν αντιπρόσωποι από τη Δύση. Ο ίδιος ο Δαμάζος ήταν ενήμερος, επικύρωσε, θα λέγαμε, εκ νέου, όπως ακριβώς έκανε και η Σύνοδος, το δόγμα της Νικαίας του 325, αλλά αρνήθηκε να επικυρώσει τον τίτλο της Κωνσταντινούπολης ως Νέα Ρώμη. Και ταυτόχρονα να δεχτεί την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης ως ισότιμη. Αυτό δεν το επικύρωσε. Και έχουμε πραγματικά στην περίπτωση του Δαμάζου, θα λέγαμε, ένα υπόδειγμα ρωμαϊκού τοπικισμού και πατριωτισμού που είχε πλήρη επίγνωση σε ό,τι αφορούσε τη μοναδικότητα της Ρώμης σαν πρώην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, την ιστορία της όλη και το συμβολισμό που είχε η Ρώμη εκείνη την περίοδο. Επομένως, θα λέγαμε ότι ο Δαμάζος υπήρξε πραγματικά ένας από αυτούς τους επισκόπους οι οποίοι προσπάθησαν να διαφυλάξουν την θρησκευτική σπουδαιότητα που είχε η Ρώμη για το χριστιανισμό. Και αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας ήταν η Ρώμη και οι εκκλησίες της Ανατολής, το θυμάμαι καλά. Και η σχέση της Επισκοπής της Ρώμης με την, όταν ήταν επίσκοπος ο Δαμάσος, με τις εκκλησίες της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, μπορούμε να πούμε ότι ο Δαμάζος βρισκόταν σε ανοιχτή επικοινωνία με το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας κυρίως, όπως ακριβώς υπήρχε και αυτή η επαφή επί του προκατόχου του, του Λιβέριου, σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονταν του αριανισμού, γιατί ο αριανισμός ήταν πολύ σημαντικό θέμα, ειδικότερα για την Ανατολή. Όχι ότι δεν υπήρχε και στη Δύση, αλλά ήταν πολύ πιο ελεγχόμενος. Στην Ανατολή ήταν πιο ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Και βλέπουμε ότι υπήρχε ανοιχτή επικοινωνία, που είχε να κάνει κυρίως με θέματα χριστολογικά σε όλη αυτή την περίοδο. Αν και πολύ περισσότερο, η επικοινωνία αυτή υπήρχε επί του προκατόχου του, όχι τόσο ο Δαμάζος. Κάτι που θέλω να ρωτήσω, Γιάννη, ευχαριστώ και τους δύο.
Αν θυμάμαι καλά, γενικά οι αυτοκράτορες της Ανατολής επιζητούσαν τη σύμφωνη γνώμη του Επισκόπου Ρώμης σχεδόν σε όλα τα δογματικά ζητήματα που προέκυπταν. Τον επιζητούσαν έντονα. Αλλά δεν θυμάμαι αν αυτό ήδη ισχύει από την εποχή που συζητάμε εδώ ή εμφανίζεται πιο έντονα αργότερα. Ναι, αυτό που λέτε ισχύει και για τον 4ο αιώνα, στον οποίο εστιάσαμε εδώ πέρα, αλλά πολύ περισσότερο μετά και στους επόμενους αιώνες, όπου έχουμε συνεχή αλληλογραφία ανάμεσα στους επισκόπους της Ρώμης και στους αυτοκράτορες της Ανατολής. Βέβαια, σε αυτή την περίοδο, επειδή υπάρχει ακόμα αυτοκράτορα στη Δύση, κυρίως η επικοινωνία εστιάζεται με τους δυτικούς αυτοκράτορες. Αλλά και πολύ αργότερα, όταν πια δεν υπάρχει αυτοκράτορα στη Δύση, οι αυτοκράτορες της Ανατολής πράγματι ζητούν τη σύμφωνη γνώμη του Επισκόπου Ρώμης. Και ας μην ξεχνάμε ότι σε μια εποχή που η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, για παράδειγμα, κυριαρχείται από οπαδούς του Αρίου, η Ρώμη παραμένει φάρος Ορθοδοξίας σε όλη αυτή την περίοδο. Επομένως, είναι λογικό οι αυτοκράτορες να ζητούσαν τη γνωμοδότηση της Ρώμης πάνω σε αυτό. Σωστά, σωστά. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση? Ο κύριος Παύλος Δεμερτζής, σας ακούμε. Χαίρετε, συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική σας ομιλία. Ήθελα απλώς να σας ρωτήσω μία λεπτομέρεια την οποία μου έκανε εντύπωση. Είπατε ότι ανέφερε ο Δαμάσιος, αισθανόταν την ανάγκη να αναφέρει κοντά στους τόπους διαφύλαξη των μαρτύρων και των λειψάνων των μαρτύρων το όνομά του, ούτως ώστε να γνωρίζει η πελατεία του ότι ήταν εγκεκριμένα από τον ίδιο στην ουσία τα συγκεκριμένα λείψανα. Υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα από αντίθετες πολιτικές ομάδες ή ήταν μια μεμονωμένη πρακτική την οποία τήρησε ο ίδιος και την οποία δεν μιμήθηκαν καν, διότι πέραν αυτού δεν τόλμησε να τη μιμηθεί κάποιος άλλος? Μάλιστα. Ναι, ο Δαμάζος υπέγραφε πάντα τα επιγράμματά του, τοποθετούσε πάντα το όνομά του για λόγους εγκυρότητας του τόπου του προσκυνήματος. Και αυτό είναι μία δική του πρωτοτυπία. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ιερούς τόπους των άλλων συνάξεων, όπως για παράδειγμα των Οβατιανών ή των Δωνατιστών στη Ρώμη, είχαν και αυτοί τα δικά τους ιερά σημεία, απλώς δεν υπήρχε η ίδια στρατηγική με την τοποθέτηση των επιγραμμάτων. Αυτό είναι κάτι που το κάνει μόνο ο Δαμάζος. Και στην ουσία όχι μόνο αναδεικνύει τους τόπους του μαρτυρίου, αλλά τους περιφρούρει κιόλας, απαγορεύοντας τα μέλη άλλων χριστιανικών ομάδων να πάνε και να προσκυνήσουν και εκείνοι σε αυτούς τους τόπους. Επομένως, θα λέγαμε ότι με τα επιγράμματά του και με την πρακτική που ακολουθεί, κατοχυρώνει τον εαυτό του και το ποίμνιό του στον δημόσιο χώρο. Είναι κάτι που το κάνει μόνο αυτός. Δεν ξέρω, είχατε ρωτήσει κάτι άλλο? Όχι, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Γιάννη, αυτά τα επιγράμματα σώζονται στο λίθο, έτσι, ή είναι οι πηγές μας είναι και απογραπτά κείμενα? Υπάρχουν κάποια πράγματα και στο Liber Pontificalis, αλλά τα περισσότερα από αυτά τα επιγράμματα που έχουν διασωθεί έχουν καταλογογραφηθεί. Υπάρχει η συλλογή που λέγεται Επιγράμματα Νταμαζιάνα, όπου κανείς μπορεί να τρέξει εκεί και να δει πολλά από αυτά. Έχουν σωθεί αρκετά από αυτά. Ναι. Πάντως, αυτό την επικύρωση από τον επίσκοπο νομίζω είναι δεν ξέρω άλλο παράδειγμα, είναι μοναδικό
μοναδική πατέντα, ας πούμε, του Δαμάζου. Αυτό δεν το ξέρω από κάπου αλλού. Υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα από τον Μιχάλη Καϊλή. Τιμήθηκε ο Δαμάζος από την Εκκλησία της Ανατολής και αν ναι, ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος? Μάλιστα. Ο Δαμάζος στην ουσία τιμήθηκε βασικά στη Δύση. Δεν γνωρίζω αν τιμήθηκε και στην Ανατολή. Στην Ανατολή δεν έχω κάτι, δεν συνάντησα κάτι που να αναφέρεται στον Δαμάζο σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την αγιοποίηση ή κάτι τέτοιο. Επομένως, αυτό δεν το ξέρω, να σας το απαντήσω. Δεν ξέρω αν τιμήθηκε και στην Ανατολή. Φαντάζομαι ο Δαμάζος δεν έχει καμία σχέση με τον Δαμάζο, έτσι. Ωραία. Άλλα ερωτήματα? Άλλες ερωτήσεις? Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο. Πότε η Ρώμη, η χριστιανική μάλλον Ρώμη, γίνεται προορισμός προσκυνημάτων? Πότε έχουμε τους πρώτους, ας πούμε, προσκυνητές της χριστιανικής Ρώμης? Ναι, στην ουσία αυτό ξεκίνησε αυτή την περίοδο, δηλαδή η δραστηριότητα του Δαμάζου έχει αρχίσει και προσελκύει και επισκέπτες. Είναι κάτι που γίνεται ευρέως γνωστό και ήταν τόσο πετυχημένο σε ό,τι αφορά την προσέλκυση θρησκευτικού τουρισμού που και ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων κάνει το ίδιο στην επισκοπή του και ανακαλύπτει ξαφνικά τα λείψανα των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου και τους αναδεικνύει σε πολιούχους της πόλης και προσπαθεί να κάνει κάτι αντίστοιχο για να προσελκύσει θρησκευτικό τουρισμό. Επομένως, θα λέγαμε ότι η Ρώμη, σαν τόπος προσκυνήματος, ξεκινάει ακριβώς αυτή την περίοδο, όταν αρχίζει και αναδεικνύεται η λατρεία των μαρτύρων, όταν αρχίσουν και τοποθετούνται τα επιγράμματα, και είναι κάτι που πραγματικά λειτουργούσε σαν ραδιοπομπός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προσήλκε τους επισκέπτες. Επομένως, ξεκινάει ακριβώς αυτή την περίοδο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κάτι ακόμα από τον συνάδελφο τον Θωμά τον Γαρουφαλή. Αναφερθήκατε στον προσδιορισμό του θρησκευτικού αφηγήματος της αγιοποίησης από τις προαιρέσεις του Δαμάζου. Ήταν αξιοσημείωτη το ενδιαφέρον να διαμορφωθεί το εορτολόγιο. Ο μάρτυρας προέβαλε πρότυπο ήθους και πίστεως. Γιατί θεωρείτε ότι μίλησε για μάρτυρες που δεν υπήρχαν, για τους οποίους δεν υπήρχαν στοιχεία? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες, ονόματα μαρτύρων που αναδεικνύονται μέσα από τα επιγράμματα, τα οποία δεν υπήρχαν σε καμία λίστα και σε κανένα θρησκευτικό ημερολόγιο. Δηλαδή, μπορεί απλά ο Δαμάζος να εντόπισε μια τοποθεσία η οποία θεωρούνταν τόπο μαρτυρίου, αλλά δεν είχε, για παράδειγμα, κανένα στοιχείο για τον αριθμό των μαρτύρων ή για τα ονόματά τους. Αλλά παρόλα αυτά, ήθελε να τοποθετήσει επίγραμμα σε αυτόν τον τόπο, επειδή ακριβώς θεωρούσε ότι κάτι συνέβη εκεί σε ό,τι αφορά τα χριστιανικά μαρτύρια. Και θα λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιος επιγραμματικό σχόλιο λέει Άγιοι Πάντες στην ίδια, στην ίδια ερώτηση. Ναι. Ήθελε να αναδείξει την ιερότητα του μέρους. Ακόμα και αν δεν είχε πολλά στοιχεία για τους μάρτυρες, αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να κατοχυρώσει την επιρροή του στο δημόσιο χώρο, στις κατακόμβες και όλα αυτά. Και το έκανε πρωτίστως για να αναδείξει τη σπουδαιότητα του μέρους για το χριστιανικό αφήγημα. Το αν είχε στοιχεία για τον βίο των μαρτύρων, αυτό ήταν δευτερεύουσας σημασίας ζήτημα.
Ναι, μου θυμίζει λίγο αυτό το στοιχείο να τιμηθούν όσοι δεν τους γνωρίζαμε, συμπληρώνει ο Θωμάς. Σίγουρα θα βασιζόταν, Γιάννη, σε κάποια χρονικά για να τιμήσει αυτούς τους μάρτυρες. Άλλωστε δεν απέχουμε πολύ από την εποχή των διωγμών, ώστε κανείς να δημιουργεί, ας πούμε, παραδόσεις χωρίς βάσιμα στοιχεία, έτσι δεν είναι? Ναι, βρισκόμαστε σε μία εποχή που στην ουσία έχουμε επινόηση παραδόσεων στον χριστιανισμό, όπως αυτό το θέμα με τη λατρεία των μαρτύρων, την ανάδειξη των τόπων μαρτυρίου κλπ. Τα οποία είναι χαρακτηριστικά της εποχής και τα οποία ξαπλώνονται ραγδαία. Το συναντάμε κι αλλού σίγουρα. Απλώς θεωρώ ότι σε κάποια στοιχεία θα βασιζόταν, ακόμα και αν αρκετά στοιχεία του βίου ή του μαρτυρίου αυτών των νέων μαρτύρων ήταν φανταστικά, σε κάποιο στοιχείο θα βασιζόταν αρχικά. Θέλω να πιστεύω, επειδή δεν απέχουμε πολύ από την εποχή των διωγμών. Ναι, ναι, είναι αυτό που ανέφερα και πριν, ότι πολλές φορές, επειδή και ο Δαμάζος ανήκε στην τελευταία γενιά χριστιανών που βίωσαν διωγμούς, τους μεγάλους διωγμούς, οπωσδήποτε είχε κάποιες πληροφορίες, αλλά πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές είχε απλώς ονόματα. Και έψαχνε να βρει... Και μετά επινοή, ας πούμε, μαρτύριο και τα λοιπά. Ναι. Ναι, τόπους μαρτυρίων. Ή αναγνωρίζει το τάφο κάποιου εκεί που ίσως να μην υπήρχε οποιοδήποτε λείψανο ή άλλο στοιχείο. Κάπως έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ευχαριστεί πολύ και ο Θωμάς. Νομίζω θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σου και πάντοτε με φρέσκες ιδέες, οι οποίες συχνά γεφυρώνουν το παρόν με το παρελθόν. Να ευχαριστήσω και όλους όσοι ήταν παρόντες σήμερα. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με την κυρία Νικολέτα Καναβού και την ερωτική ποίηση της ύστερης αρχαιότητας. Καλό βράδυ σε όλους, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Γιάννη, και ελπίζω να σε δούμε ξανά στην... Γεια χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.